Πάλι μπροστά σε μια νέα επένδυση, όπως και οι προηγούμενες επενδύσεις, έτσι και αυτή θα έχει τον ίδιο στόχο, που είναι ένας και μοναδικός. Γιατί όλες οι επενδύσεις, εντός παρενθέσεως, που έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτή την κυβέρνηση, δεν είναι τίποτε άλλο από ξεπουλήματα του δημόσιου πλούτου. Καμία επένδυση δεν έχει φέρει αυτό που πρέπει να φέρει μια επένδυση. Να φέρει νέες θέσεις εργασίας, να φέρει ανάπτυξη, να φέρει πλούτο σε αυτή τη χώρα. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Πλέον, αυτά που κάποτε λέγαμε και κάποτε λεγόντουσαν μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι υπάρχουν στρατηγικοί τομείς της οικονομίας, οι οποίοι με τίποτα δεν πρόκειται να ξεπουληθούν. Και το θυμούνται κάποιες πτέρυγες εδώ, που ήταν από τα σλόγγαν, από τα μότο, αν θες, κομμάτων, που έλεγαν ότι δεν μπορεί να πουληθούν οι τηλεπικοινωνίες, δεν μπορεί να πουληθεί η ενέργεια, δεν μπορεί να πουληθεί το νερό, δεν μπορούν να πουληθούν τα αμυντικά συστήματα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια τέτοιου είδους κατάπτωση. Έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έχει επέλθει λοβοτομή, η οποία έχει επιφέρει νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη, και ξεπουλάμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Ενώ γνωρίζουμε ότι αυτό που κάνουμε, μόνο θέσεις εργασίας, μόνο ανάπτυξη, δεν φέρνει σε αυτόν τον τόπο. Πέρα το ότι η λέξη ανάπτυξη έχει φύγει από το λεξιλόγιο της κυβέρνησης, το μόνο που λένε είναι ότι ναι, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να υπάρξει κάποια ρευστότητα στην οικονομία, μήπως προχωρήσουμε σε κάποια ανάπτυξη. Και η μόνη ανάπτυξη που κατά την άποψή σας υπάρχει είναι να ξεπουλάμε τον δημόσιο πλούτο. Αυτό, συνάδελφοι, δεν μπορεί να προχωρήσει, και νομίζω ότι ο κάθε ένας σε αυτή τη χώρα καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για χαριστικές πράξεις. Όπως χαριστικά πωλήθηκε ο ΟΠΑΠ, όπως χαριστικά δόθηκαν μια σειρά από τράπεζες, φαίνεται ότι πάλι κάποιον έχετε στο μυαλό σας για να δώσετε το δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο έχει άμεση σχέση με την εθνική άμυνα, με την άμυνα της χώρας, με τα συμφέροντα της χώρας, αυτό θα το δώσετε σε ιδιώτες? Ακούσατε, νομίζω, και πάρα πολύ σωστά, ακόμα και στη μέκα του καπιταλισμού, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το δίκτυο το έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και εδώ πέρα, λες και εμείς δεν έχουμε, περιβαλλόμαστε από την Ελβετία και το Βέλγιο, μπορούμε να δίνουμε κάτω το δοκούν όπου θέλουμε και όπου δει το δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αύριο θα κάνετε το ίδιο με το νερό, θα συνεχίσετε αυτά τα οποία έχετε κάνει στις τηλεπικοινωνίες, που ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, και βέβαια με, τα αμυντικά συστήματα. Ακούστε, εγώ έχω την εντύπωση, και νομίζω ότι είναι διάχυτη η εντύπωση στον ελληνικό λαό, ότι ετοιμάζεστε να παραδώσετε μία χώρα η οποία δεν θα έχει εργαζόμενους, μία χώρα η οποία δεν θα έχει πλέον δημόσιο εθνικό πλούτο, μία χώρα η οποία δεν θα έχει νέους, γιατί οι νέοι ήδη έχουν αρχίσει και κατά δεκάδες χιλιάδες φεύγουν στο εξωτερικό, και βέβαια μία χώρα η οποία μπορεί να μην έχει ακόμα και φως. Γιατί αυτό θα το έχετε δώσει και αυτό στους ιδιώτες. Αγαπητοί κύριοι, νομίζω ότι έχουν υποθεί τα πάντα. Και νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα, με τον πιο γλαφυρό τρόπο, οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία λένε ότι δεν πρέπει να προχωρήσετε στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Γιατί ήδη ένα κομμάτι της ΔΕΗ έχει φύγει. Εάν φύγει και ο ΑΔΜΙΕ, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και μπρος δεν θα μπορούμε να συζητάμε για τη ΔΕΗ. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν μπορείτε να περιπέζετε και να εμπέζετε τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, τους εργαζόμενους στον ΑΔΜΙΕ. Είναι δεκατοντάδες αυτοί, είναι 1.500 αν δεν απατώμε, οι οποίοι έχουν επί χρόνια συνεισφέρει στα ασφαλιστικά τους ταμεία, έχουν ενσωματώσει
τα ποσά των ασφαλιστικών του ταμείων στην περιουσία του ΑΔΜΙΕ. Και τώρα, με τον ίδιο τρόπο που εξαφανίστηκαν κάποτε τα χρήματα των επικουρικών των ασφαλιστικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων το 2005, όταν εξαφανίστηκαν 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ με έναν ταχυδακτυλουργικό τρόπο, το ίδιο πράγμα φαίνεται ότι θα γίνει και τώρα. Γιατί τότε μας έλεγαν ότι πρέπει να μπουν οι τράπεζες στο ευρωπαϊκό λογιστικό πρότυπο, που σήμαινε ότι έπρεπε να δείξουν σήμερα την ημέρα εκείνη τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις. Τα χρήματα δεν υπήρχαν στα ταμεία των τραπεζών και τα χρήματα, λέω κυρίου Αλογοσκούφη, τότε εξαφανίστηκαν. Τώρα θα έπρεπε να μην εξαφανιστούν, κύριε Υπουργέ, λέω Υπουργού κυρίου Μανιάτη, να εξαφανιστούν τα χρήματα των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία στον ΑΔΜΙΕ. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσέξετε. Νομίζω ότι μπήκαν και άλλα θέματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις και στην εργασία των συναδέλφων εκεί, η οποία ξέρουμε βέβαια ότι αν πουληθεί είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα βαίνει μειούμενη, όπως βαίνει μειούμενη η εργασία σε όλους τους χώρους που έχουν ξεπουληθεί. Άρα θα πρέπει πραγματικά να διαφυλάξουμε το ρεύμα, να διαφυλάξουμε ότι το ρεύμα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι κτήμα του ελληνικού λαού. Γιατί αλλιώς πώς, με συγχωρείτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Άγιο Γόρτινος, ο οποίος μπορεί να σε φωσιδιάσει με τριφασικό ρεύμα από το ράσο του.